Πάμε να καλημερίσουμε τον καθηγητή γεωλογίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΙΕ, τον κύριο Σουρβίνο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, κύριε οικονόμο. Έχουμε και εδώ ιούς, όπως βλέπετε, και στα εθνικά. Μπαίνουν οι ιοί και εκεί μέσα. Ελπίζουμε μην έχουν την ίδια έκταση με τον άλλον ιό, με την πανδημία. Εκεί ευτυχώς τουλάχιστον κρατιέται το πράγμα σε ένα χαμηλό επίπεδο. Τώρα, ανοίγει σήμερα, είμαστε στην τέταρτη φάση ανοίγματος. Ξεκινώντας από την 4η Μαΐου, είχαμε 4, 11, 18, 25. Και πάμε και στις επόμενες. Φαίνεται ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, κύριε καθηγητά, έτσι? Ναι, θεωρώ ότι το συγκεκριμένο, το σημερινό άνοιγμα αποτελεί μια σημαντική επιβράβευση της συμπεριφοράς μας. Όλο το προηγούμενο διάστημα καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα σημείο σταθμό. Νομίζω όλος ο κόσμος, όλοι θέλουμε να βγούμε έξω, όλοι θέλουμε να συναντήσουμε τους φίλους μας, τις κοινωνικές μας συναναστροφές, πάντα με τα όρια και τους κανονισμούς που έχουν τεθεί, αλλά θα έχουμε πλέον τη δυνατότητα να συναστραφούμε και να βγούμε έξω όπως κάναμε κάθε φορά τέτοια εποχή. Είδαμε και βλέπουμε και τώρα κάτι εικόνες δίπλα σας από το Ψηρή το Σαββατοκύριακο που έγινε σαν να ήταν διαδήλωση και χειρότερα και από διαδήλωση. Διαδήλωση κρατάς και μια απόσταση. Εδώ δεν κρατιόταν ούτε τα στοιχειώδη, κύριε καθηγητά. Αυτές οι εικόνες είναι επικίνδυνες ή όχι? Τελικά, σου λέει και ο άλλος, δύο κρούσματα είχαμε χθες, ρε παιδί μου, σχεδόν έχουμε μηδενίσει το κοντέρ. Τι λέτε? Όχι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνες εικόνες. Ο ιός κρύβεται εκεί που δεν περιμένει κανείς και ειδικά οι διεθνείς μελέτες έχουν δείξει ότι τέτοιου είδους συνοστισμοί σε συγκεκριμένα σημεία όπου συνοστίζονται πολλοί κόσμος, ειδικά σε βραδινές εκδηλώσεις, έχουν δημιουργήσει μικρές ή μεγάλες εστίες και επανεμφάνιση του ιού στην κοινότητα. Νομίζω ότι το σημερινό άνοιγμα θα εκτονώσει αυτή την κατάσταση, την εστίαση και στα καφέ, και θα λειτουργήσει έτσι χαλαρωτικά και θα αποσυμφορήσει αυτές τις εικόνες που βλέπουμε τις βραδινές. Και εδώ εντωμεταξύ, κύριε καθηγητά, από ό,τι ακούω από εσάς, δηλαδή τους ειδικούς και τους συναδέλφους σας, αν εμφανιζόταν κάποιο κρούσμα, θα ήταν τέτοια η διασπορά που θα ήταν ανεξέλεγκτη. Διότι δεν θα ήταν σε ένα σημείο που ξέρετε και το ελέγχετε και ηχνηλατείτε. Εδώ θα ήταν αδύνατη η ηχνηλασία, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, με συνοστισμούς όπως είδαμε στις εικόνες με 200-300 και περισσότερα άτομα το βράδυ, τα οποία μετά έχουν διαφορετικές δραστηριότητες και διαφορετικούς προορισμούς, θα ήταν σχεδόν αδύνατο να εκκλινατήσει κανείς όλα αυτά τα περιστατικά. Mm-hmm. Τώρα, ένα είναι αυτό λοιπόν, η εστίαση που ανοίγει σήμερα. Και πιστεύετε, λέτε, ότι θα εκτονωθεί η κατάσταση, ο κόσμος θα απλωθεί τέλος πάντων και δεν θα έχουμε ξανά τέτοια φαινόμενα, έτσι? Η αθλητική χώρα. Νομίζω. Μετά. Μετά είναι αυτή, σε επόμενη φάση. Mm-hmm. Ελάτε, κύριε σε δεύτερη φάση. Ναι, νομίζω ναι, θα πρέπει να εκτιμηθεί αυτό από τους συμπολίτες μας, το άνοιγμα των καφέ και των εστιατορίων, οι ανοιχτοί χώροι, και θα πρέπει να εκμεταλλευτούν με την καλή έννοια αυτό το μέτρο, την άρση του μέτρου, και να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό. Mm-hmm. Τώρα, να πάμε και στα σχολεία, εκτός αν θες να ρωτήσεις κάτι άρα από αυτού. Όχι, δεν έχω κάτι. Για να δούμε την επόμενη μέρα και στα σχολεία, στα δημοτικά, στα νηπιαγωγεία, στους βρεφών νηπιακούς σταθμούς κλπ. Αποφασίστηκε πλέον για την ερχόμενη Δευτέρα, κύριε καθηγητά, έτσι? Σωστά. Αυτό ήταν μια απόφαση που λήφθηκε σταθμίζοντας όλη την προηγούμενη συμπεριφορά στο άνοιγμα των σχολικών βαθμίδων. Μεγαλύτερα παιδιά, βέβαια, τρίτη ηλικίου στην αρχή, γυμνάσιο και λύκειο στη συνέχεια. Η καμπύλη επιδημιολογική είναι τόσο χαμηλή, ο αριθμός των κρουσμάτων που ανακοινώνεται καθημερινώς είναι τόσο χαμηλός και μας κάνει πάρα πολύ αισιόδοξους, όπου νομίζω δεν υπάρχει βέλτιστο στο σημείο για να γίνει και αυτό το άνοιγμα και να έχουμε τα παιδιά πάλι στις τάξεις με συγκεκριμένα βέβαια πάντα μέτρα και να επιστρέψουν και αυτά στην κανονικότητά τους. Τώρα δηλαδή τα στοιχεία που βλέπουμε καθημερινά τα επιδημιολογικά είναι από την δεύτερη φάση του ανοίγματος, είναι από όταν άνοιξαν και τα γυμνάσια και τα λύκεια? Είμαστε, θα έλεγα, λίγο χρονικά λίγο πιο πίσω από την άποψη ότι δεν έχουμε δει το πλήρες άνοιγμα των γυμνασίων και λυκείων. Αλλά θεωρώ ότι δεν αναμένουμε σε αυτή τη φάση κάποια δραματική έκρηξη των κρουσμάτων λόγω των σχολείων. Υπάρχει καλή εκπαίδευση, θεωρώ. Τα νεότερα παιδιά έχουν ίσως και καλύτερη αντίληψη των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται. Οι καθηγητές έχουν επίσης λάβει τις κατάλληλες οδηγίες. Νομίζω ότι Το είδαμε αυτό στα σχολεία και στις αποστάσεις και στα ολιγομελή τμήματα και στην πειθαρχία των παιδιών που ήταν εντυπωσιακή, κύριε καθηγητά. Βέβαια, εκεί έχει να κάνει με μεγάλα παιδιά. Εκπαιδεύτηκαν και από τους γονείς όλο αυτό το διάστημα στα σπίτια, εκπαιδεύτηκαν και από τα μέσα, εκπαιδεύτηκαν και από τους καθηγητές τους. Τώρα εδώ έχουμε μικρά παιδιά όμως. Τι κάνουμε εδώ?
Έχουμε μικρά παιδιά και αυτά έχουν μπει σε ένα πνεύμα συνεννόησης και τήρησης μέτρων αποστάσεων και χρήσης αντισηπτικών. Σίγουρα έχουν τον αυτονοητισμό τους. Μετά από τόσους μήνες θα δούμε πάλι τους φίλους τους. Σίγουρα θα αρχίσουν το γνωστό τους παιχνίδι. Όμως πιστεύω ότι και εκεί οι μελέτες δείχνουν διεθνώς ότι τα παιδιά δεν νοσούν ή νοσούν σε πάρα πολύ χαμηλό βαθμό. Δεν αποτελούν αιστείες σημαντικές για μετάδοση του ιού. Ούτε νοσούν ούτε μεταδίδουν. Εύκολα και και η μετάδοσή τους δεν είναι σε τέτοιο βαθμό. Πάντως διάβαζα χθες μια έρευνα, μελέτη του κυρίου Μπερτσιμά από το MIT, στην εφημερίδα Καθημερινή, μια επιδημιολογική μελέτη δηλαδή, με τεχνητή νοημοσύνη που βάλανε μέσα με τους συνεργάτες του πολλά δεδομένα για χιλιάδες ασθενείς. Και δείχνει, ορίστε, για τον Ντέλφι το σχέδιο. Για τον Ντέλφι, ναι. Το, που δείχνει ότι τουλάχιστον στην καλοκαιρινή περίοδο δεν φαίνεται να μας προκύπτει θέμα. Ευελπιστούμε. Τώρα μιλάτε για το θέμα του τουρισμού, κύριε Πρωτοσάλτε. Ναι. Έχουμε περάσει σε ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο είναι μια δύσκολη εξίσωση, θα έλεγα, με πολλές παραμέτρους. Και για αυτή την λύση, την επίλυση της εξίσωσης, έχουν συστρατευτεί πολύ διαφορετικοί φορείς, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών, πάρα πολλοί φορείς. Προσπαθούμε να προβλέψουμε και να ορίσουμε τους κανόνες πάντα στα διεθνή πρότυπα και με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες, ούτως ώστε να ανοίξει ο τουρισμός. Είναι ένα κεφάλαιο για την εθνική μας οικονομία αφενός. Αλλά θα πρέπει να γίνει πάντα με τέτοια μέτρα, ούτως ώστε να μην χαλάσουμε την άριστη εικόνα που έχουμε τόσο καιρό ως χώρα σε ό,τι αφορά την επιτήρηση του κορονοϊού. Για αυτό το σκοπό έχουν σχεδιαστεί ειδικά μέτρα από την άφιξη του τουρίστα στη χώρα μας μέχρι το τελευταίο λεπτό της αναχώρησής του, για το πώς θα αφιχθεί, πώς θα υπάρχει η μετακίνησή του στο τελικό του προορισμό, στο κατάλημα, δίκτυο γιατρών που θα είναι σε συνεργασία με το κατάλημα, πώς θα γίνει αν χρειαστεί το τεστ. Αερομεταφορές, απευχόμαστε βέβαια σε σοβαρότερα περιστατικά. Υπάρχει πρόβλεψη η οποία θα εφαρμοστεί και θα διασφαλίσει το αίσθημα τόσο στους τουρίστες που θα έρθουν στη χώρα μας, ότι αν και εφόσον χρειαστεί περίθαψή τους θα την έχουν στο μέγιστο βαθμό, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας του τοπικού πληθυσμού, των συμπολιτών μας. Δύσκολη πραγματικά. Εσείς θα πάτε να έξω φέτος, γιατρέ? Πολλοί θα το επιθυμούσα, δεν τίθεται θέμα ασφάλειας. Γιατί τίθεται θέμα χρόνου. Μου λένε εδώ φίλοι από την Άξο ότι σας έχουν φιλοξενήσει εκεί και έχετε περάσει και ωραία. Επομένως ρωτάνε και αν θα πάτε και φέτος. Ποιος δεν θα ήθελε να πάτε? Μακάρι να βρω το χρόνο. Από θέμα ασφάλειας δεν τίθεται κανένα θέμα ασφάλειας. Υπάρχουν όλες οι προβλέψεις. Θα ήμουν ευτυχής να μεταβώ σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και την Άξο. Έτσι, έτσι. Αρκεί να βρεθεί χρόνος. Το θέμα είναι που λέτε πραγματικά το πιο δύσκολο κομμάτι επομένως της επιστροφής είναι ο τουρισμός, κύριε καθηγητά, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Στο να βρεθεί λύση σε όλη αυτή την εξίσου με τόσο πολλές παραμέτρους και τόσο πολυπαραγωγικό ζήτημα, έτσι. Είναι κρίσιμο πραγματικά. Θέλουμε να ανοίξουμε τα σύνορα προς τους τουρίστες, αλλά αυτό πρέπει να γίνει πάντα με κριτήρια τα οποία θα αξιολογούνται σε εβδομαδιαία βάση, αξιολογώντας τα διεθνή επιδημιολογικά δεδομένα που ανακοινώνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό και το Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων, το ECDC, ούτως ώστε να βλέπουμε μια χώρα κατά πόσον βρίσκεται στο λεγόμενο πράσινο χρώμα, όπως ονομάζουμε, ή είναι ακόμα σε κατάσταση η οποία επιδημιολογικά δεν επιτρέπει την μετακίνηση. Σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Καλή σας μέρα. Άρη, καλημέρα και σε εσένα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.